Σε απονομή τροπαίου και μεταλλίων στο πρωταθλητή αθλητικό όμιλο Μαΐστρου προχώρησε η διοίκηση της Εψεύρου. Το πρωί της Κυριακής στις αθλητικές εγκαταστάσεις του πρωταθλητή στο νότιο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας για τη σεζόν 2023-2024 Μαΐστρο, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Παντελής Χατζημαρινάκης και τα μέλη της διοίκησης Κώστας Θεοδουσόπουλος και Σίμος Ανδρέας συνεχάρισαν τους πρωταθλητές οι οποίοι ξέσπασαν σε εξέφρενους πανηγυρισμούς. Είναι στιγμές οι οποίες μένουν, είναι στιγμές που μια αγωνιστική περίοδο παλεύεις γι' αυτό και τελικά έρχεται. Η χαρά είναι μεγάλη, η συγκίνηση το ίδιο. Τα παιδιά εύχομαι όλα να το έχουν απολαύσει και οι κόποι τους να έχουν ανταμυθεί. Αυτό θέλαμε, αυτό πετύχαμε, σας είπα και μετά την έκτη αγωνιστική, δεν ήταν αυτός ο σκοπός μας, αλλά όταν είσαι ψηλά, λογικά είναι να παλεύεις για το πρωτάθλημα. Τι έκανε τη διαφορά, τα έχετε ξαναπεί, αλλά τι έκανε τη διαφορά για το Μαΐστρο φέτος? Σας έχω πει ότι σε αυτές τις ομάδες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου το σημαντικότερο είναι να μπορείς να έχεις άτομα στο γήπεδο. Από εκεί ξεκινάς και εκεί τελειώνεις. Εγώ είχα την τύχη και πριν 2 χρόνια με τον Ιπποκράτη πάλι να στεφτούμε πρωταθλητές, αλλά εκεί ήταν τελείως διαφορετικά. Εκεί μιλάμε για ένα επίπεδο που όλοι οι παίχτες ήταν αναγνωρισμένης αξίας. Άρα αυτό το πρωτάθλημα τώρα αποκτά μεγαλύτερη αξία, γιατί έχει παιδιά από ακαδημίες, είναι μικρά σε ηλικίες. Δύσκολη χρονιά, απαιτητική, με πολύ καλές ομάδες στην κορυφή που προσπαθούσαν, πάλευαν όλες για το πρωτάθλημα. Θα πήγαμε καλά, ήμασταν σταθεροί όλη τη χρονιά, είχαμε κόσμο στο γήπεδο και ίσως αυτό ήταν που μας βοήθησε για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πού το αφιερώνεις? Στους συμπαίκτες μου, στην οικογένειά μου, σε όλους τους φίλους μου, είμαι χαρούμενος, με χαρά όλα. Ακούσαμε πριν ότι σκοπεύεις να αποσυρθείς. Αυτός ο τίτλος μήπως θα σου αλλάξει τη γνώμη? Ίσως αυτός ο τίτλος με βοηθάει στο να σταματήσω. Είναι καλή στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή τελειώνουν όλα. Νομίζω είναι μια καλή στιγμή για να σταματήσω. Θα το σκεφτώ βέβαια, αλλά κλείνω προς να σταματήσω. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά είναι χαρά. Αυτό πάνω απ' όλα. Δικαιωμένοι για την προσπάθεια που κάνατε? Ναι, είμαστε συνέχεια προπονήσεις. Στους αγώνες ήρθαν τα αποτελέσματα που θέλαμε για να πάρουμε τις νίκες και να βγούμε πρώτοι. Και αφού φτάσαμε στην κατάκτηση, είμαστε φουλ ευχαριστημένοι από αυτό. Έπαιξε καθόλου ρόλο ο προπονητής? Ναι, φυσικά. Δηλαδή, χωρίς ο προπονητή πιστεύω δεν θα ήμασταν ομάδα. Ποιο ήταν το κλειδί της επιτυχίας? Πιστεύω ότι δεθήκαμε πολύ σαν ομάδα, γιατί ήμασταν π.χ. από K16 που ανεβήκαμε. Κάποιοι ξένοι που δεν τους ξέραμε που ήταν στην ομάδα δεθήκαμε σύντομα. Σε ένα πρωτάθλημα που ίσως να είναι και το μορφότερο της τελευταίας 20ετίας όσον αφορά την πλευρά, την αγωνιστική και το ανταγωνισμού που υπήρχε σε αυτό το πρωτάθλημα. 5 ομάδες μέχρι το τέλος της, μέχρι την τελευταία αγωνιστική σχεδόν, διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Αυτό λοιπόν κάνει ακόμη πιο δυνατή τη νίκη των παιδιών της ομάδας του Μαΐστρου. Τα συγχαρητήριά μας. Εμείς ως Εψεύρου είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να διοργανώσουμε ένα τόσο όμορφο πρωτάθλημα. Αλλά είμαστε 2 φορές περήφανοι, γιατί στην ομάδα της Μαΐστρου, στην πρωταθλήτρια ομάδα, κάναμε σήμερα απονομή και είδα πάρα πολλά παιδιά τα οποία συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια στις μεικτές ομάδες του νομού μας. Αυτό δείχνει και τη σωστή δουλειά που γίνεται στην ομάδα της Μαΐστρου από τα μικρά τμήματα, τα τμήματα υποδομής. Και πραγματικά χάρηκα διπλά σήμερα, γιατί κάναμε υπονομή σε παιδιά τα οποία μέχρι και πριν λίγες μέρες αγωνιζόταν στη μεικτή μας ομάδα. Η προκήρυξη προβλέπει ότι σε κάθε περίπτωση το πρωτάθλημα το Σεπτέμβριο της Α κατηγορίας πρέπει να ξεκινήσει με 10 ομάδες. Αυτό για το Σεπτέμβριο δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορούμε όμως ως Διοικητικό Συμβούλιο να μεριμνήσουμε για την επόμενη αγωνιστική χρονιά, για τη χρονιά 24-25, αν χρειάζεται να γίνει κάποια αλλαγή στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας.